το οποίο διαβάσαμε στο συναξάρι του Αγίου, κρατεί, λέει, μυθικό, κρατεί μεν μυθικός άτλας όμις πόλων, κρατεί δε αληθώς Μάρκος ορθοδοξία. Τότε παλιά, λέει, ο άτλας ήταν ένας μυθικό, ο μύθος που έλεγε ότι κρατάει τη γη, ο άτλας την κρατάει τη γη στους ώμους του. Πήρε ο υμνοδός αυτό το περιστατικό, λοιπόν, και για να μας δείξει ότι ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός σε κάποια στιγμή δύσκολη της Εκκλησίας μας, που οι αιρετικοί, οι παπικοί ήταν έτοιμοι να την κατασπαράξουν την Ορθοδοξία, το δε Βυζάντιο έπνεε τα λίστια, ήταν οι Τούρκοι απ' έξω από την πόλη και έτοιμοι να την καταλάβουν. Σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη στιγμή, που οι Λατίνοι ήθελαν να εκμεταλλευτούν την ανάγκη του Βυζαντίου, όπως πάντοτε θέλουν να εκμεταλλεύονται, και που ήταν και αυτοί, θα λέγαμε, οι αίτιοι που έφτασε σε αυτό το κατάντημα. Το Βυζάντιο ήταν οι Λατίνοι οι αίτιοι, με τις σταυροφορίες που είχαν κάνει προηγουμένως, που είχαν καταλάβει την πόλη για 60 χρόνια και είχε πάει ο Αυτοκράτορας στη Νίκαια και όλα αυτά που τα διαβάζουμε, τα φρικιαστικά αυτά πράγματα που έκαναν οι Λατίνοι στην Κωνσταντινούπολη όταν μπήκαν μέσα οι σταυροφόροι, που δεν τα έκαναν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ήταν άχατα αρνάκια μπροστά στους Λατίνους, το τι έκαναν αυτοί με μίσος εναντίον των Ορθοδόξων, εφόσον δεν μπορούσαν να τους υποτάξουν με την πίστη, εννοούμενο να υποταχθεί η πίστη, η Ορθοδοξία στον παπισμό. Ήθελαν να τους υποτάξουν έστω και στρατιωτικά. Τώρα λοιπόν, σε αυτή τη φάση που ήταν η εποχή που οι Τούρκοι ήταν έξω πλέον, οι Τούρκοι ήταν όχι οι σταυροφόροι, οι Τούρκοι ήταν έξω από την Κωνσταντινούπολη και ζητούσε απεγνωσμένα από τη Δύση, δήθεν από τους αδελφούς, από τους χριστιανούς. Σαν χριστιανοί, οι χριστιανοί ήταν και αυτοί, και οι σταυροφόροι με το σταυρό μπροστά τους. Ήταν και πίσω στην πλάτη του σταυρό και μπροστά του σταυρό, αλλά αυτά που έκαναν δεν τα έκαναν οι Τούρκοι. Σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη κατάσταση βρέθηκε ο Άγιος Μάρκος από θεία πρόνοια, έτσι, για να κρατήσει στους ώμους του την Ορθοδοξία. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, το δύστιχο, κρατεί δε αληθώς Μάρκος Ορθοδοξία. Ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός ήταν αυτός που δεν υπέκυψε όχι μόνο στις απειλές των Δυτικών, δεν υπέκυψε ο Άγιος Μάρκος, αλλά ήταν εκείνος ο οποίος δεν υπέγραψε τη συμφωνία αυτή που οι άλλοι την υπέγραψαν. Και τι είπε ο Άγιος Μάρκος? Προτιμώ, λέει, να δω, λέει, μέσα στην Κωνσταντινούπολη το τουρκικό φέση παρά την παπική τιάρα. Καλύτερα, λέει, να πάρουν την πόλη χίλιες φορές οι Τούρκοι, που ξέρουμε ότι είναι αλόπιστοι και μπορούμε να προστατευτούμε από αυτούς, παρά από εσάς που μας κάνετε τους χριστιανούς και είσαστε χειρότεροι και από τους Εβραίους και από τους Μουσουλμάνους και από τους Απίστους και από τους Αθέους και από τους Μασόνους και από όλους έχουν αποδειχθεί οι παπικοί χειρότεροι από όλους. Έχουν αποδειχθεί. Αυτά λοιπόν ο Άγιος Μάρκος έκανε, δεν υπέγραψε τη συμφωνία της ενώσεως. Να ενωθούν οι εκκλησίες, ήθελε ο Πάπας για να στείλει δίθεν βοήθεια. Και τη βοήθεια, βέβαια, το Βυζάντιο δεν την είδε ποτέ αυτή. Αυτή τη βοήθεια που περίμενε, απεγνωσμένα, δεν την είδε ποτέ το Βυζάντιο. Ο Άγιος Μάρκος λοιπόν είχε το εξής, την εξής δυσκολία, ο Άγιος Μάρκος, που δεν την είχαν άλλοι πατέρες παλαιότερα, όταν γίνονταν μια σύνοδος. Υπήρχαν οι Ορθόδοξοι, υπήρχαν και οι αιρετικοί και υπήρχαν οι πατέρες οι οποίοι πολεμούσαν με τα δόγματα, με την πίστη, με τα αυτά, με τα θαύματα, ο Άγιος Σπυρίδων με το κεραμίδι και όλα αυτά τα πράγματα. Με κάθε τρόπο πολεμούσαν να επικρατήσει το Ορθόδοξο δόγμα. Ο Άγιος Μάρκος είχε λοιπόν μια δυσκολία που δεν την είχαν οι άλλοι πατέρες. Μόνος του. Ήτανε μονομάχος. Ήτανε μόνος του. Προδόθηκε ακόμα και από τους δικούς του. Δηλαδή οι δικοί του έγιναν υπεναντί, οι δικοί του έγιναν εχθροί. Αυτός ο οποίος ήταν ένας συναγωνιστής του Αγίου Μάρκου, Βυσσαρίων λοιπόν, αυτός ένας επίσκοπος που είχε και ταλέντο μεγάλο, ήταν θεολόγος και μπορούσε και βοηθούσε στην αρχή τον Αγίου Μάρκο, τελικά πήγε στο άλλο στρατόπεδο, έγινε καρδινάλιος του Πάπα. Πρόδωσε λοιπόν αυτός και μετά καθόταν ο Άγιος Μάρκος μόνος του και πολεμούσε όχι με τους παπικούς, με τους δικούς μας. Γιατί αυτοί ήθελαν να κάνουν μια ένωση συμβιβαστική, να ενωθούμε, λέει, χάρη της ανάγκης του κράτους. Να ενωθούμε, να κάνουμε μια υποχώρηση, ένα συμβιβασμό. Όχι, λέει, έλεγε ο Μάρκος. Η στα της πίστεως, λέει, δεν χωρεί συμβιβασμός. Δεν θα βάλουμε σαν την πίστη μας, την Ορθοδοξία, όπως βάζουμε τότε στα ένα χειροδανιστήρια που λέμε θα σου δώσω αυτό για να μου δώσεις αυτό. Δηλαδή να βάλουμε την πίστη μας μεσάζοντα
χάρη της πατρίδος για να μην πέσει η πατρίδα στους Τούρκους. Καλύτερα να πέσει η πατρίδα στους Τούρκους και να μείνει η πίστη μας, γιατί με την πίστη κάποτε θα ελευθερώσουμε την πατρίδα. Άμα χάσουμε και την πίστη και την πατρίδα θα χάσουμε και την εκκλησία θα χάσουμε και τη σωτηρία μας θα χάσουμε και τα πάντα θα τα χάσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο Άγιος Μάρκος στη Φλωρεντία, ο οποίος έμεινε μόνος του και από τους δικούς του και ο οποίος γυρνώντας στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε εκεί ένα κλίμα πάλι εχθρικό για την Ορθοδοξία, γιατί αυτοί που είχαν υπογράψει την Ένωση θέλανε να την επιβάλλουν κιόλας στο λαό. Βέβαια ο λαός αντέδρασε, δεν ήταν σαν και εμάς κοιμισμένος ο κόσμος σήμερα, περίμενε στην παραλία. Δεν ήξερα, βέβαια δεν είχαν τα μέσα επικοινωνίας τα σημερινά να δουν ότι υπογράψαμε και λέγανε τι κάναμε, νικήσαμε, λέγανε στους επισκόπους, νικήσαμε, περίμενε στην παραλία, βέβαια, τι κάναμε. Και τότε άρχισαν να μετανοούν οι επίσκοποι για να μην τους πετάξουν στη θάλασσα. Ο λαός δεν είναι, να γλιτώσουν τη ζωή τους. Να μας κοπούν τα χέρια, έλεγαν. Αυτό το χέρι που υπέγραψε λέει να κοπεί. Εκοπεί το ηχείρ. Υπογράψασα. Και όλα αυτά έκαναν αυτά τα θεατρινίστικα οι επίσκοποι, ότι μετανοούν δίζα για να γλιτώσουν και τους θρόνους και τις μπαστούνες και τη ζωή τους. Ήταν ζωντανός, ξύπνιος ο λαός στα θέματα της πίστης. Δεν άφηναν να κάνουν δεσποτάδες ό,τι θέλουν και να λένε κάθε προσευχή εσείς που μας λένε οι πνευματικοί. Κάνε προσευχή και ο Θεός θα φωτίσει τους. Επιμένεσαι, τι θα τους φωτίσει, αφού έχουν κακή διάθεση. Πώς θα τους φωτίσει ο Θεός? Για να φωτίσει ο Θεός πρέπει να υπάρχει αγαθή προαίρεση. Εφόσον υπάρχει κακή προαίρεση στους ποιμένες, δεν τους φωτίζει ο Θεός. Δεν πρόκειται να φωτιστούν, αλλά θα σκοτιστούν περισσότερο. Παίρνει τη χάρη του ο Θεός και σκοτίζεται ο άνθρωπος. Αυτό γίνεται. Άμα έχει αγαθή προαίρεση και δεν ξέρει, και κατά λάθος πλανήθηκε κάποιος, τότε τον φωτίζει ο Θεός για να μάθει την αλήθεια και να αγωνιστεί. Γιατί η Ορθοδοξία διασώθηκε πάντοτε με υδρότα, με κόπο και με αίμα. Με τις θυσίες των Αγίων μας σώθηκε μέχρι σήμερα η Ορθοδοξία. Και θα χαθεί σήμερα η Ορθοδοξία στα έσχατα χρόνια, θα χαθεί η Ορθοδοξία, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει ούτε ο κόπος, ούτε η θυσία, ούτε και το αίμα. Όλοι μας είμαστε βολεμένοι και θέλουμε να παραμείνουμε βολεμένοι. Ο μεν παπάς με τα παιδάκια του και την οικογένειά του να μην τον στείλει ο δεσπότης στον έξω από εδώ παρά έξω εκεί στο χωριό του πιο αυτό, του πιο μακρινό της Μητροπόλεως. Εμείς οι λαϊκοί, ο καθένας με τα προβλήματά του, τα οικογενειακά, τα οικονομικά και τα υπόλοιπα όλα, τα έχουμε εγκαταλείψει τα θέματα της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο τα θέματα της Εκκλησίας. Αλλά τότε δεν ήταν έτσι οι χριστιανοί. Πρώτα για την πίστη ενδιαφερόντουσαν και μετά για την οικογένειά τους, μετά για τα οικονομικά τους, μετά για τα προβλήματά τους, για τα παιδιά τους. Πρώτα για την πίστη, να μην χαθεί η πίστη. Η μόνη ελπίδα που υπάρχει στον κόσμο ολόκληρο είναι η Ορθοδοξία, η αλήθεια δηλαδή. Χάθηκε η Ορθοδοξία, χάθηκε η αλήθεια. Είναι ο δρόμος που θα πάμε στη σωτηρία, σωθούμε. Άμα χάσουμε το δρόμο δεν κάνουμε τίποτα. Σήμερα λοιπόν που δεν υπάρχει αυτή η διάθεση, αλλά υπάρχει πάλι η διάθεση του συμβιβασμού, όχι μόνο στα υψηλά στρώματα, που υπήρχε και τότε η διάθεση του συμβιβασμού στον αυτοκράτορα, ας πούμε η πολιτεία των αυτοκράτορας, έτσι, στους επισκόπους, και η εκκλησία ήταν τότε η επισκόπη, υπήρχε η διάθεση του συμβιβασμού. Είχανε και κάποιο πρόβλημα με τους Τούρκους απ' έξω. Σήμερα υπάρχει η διάθεση του συμβιβασμού γιατί δεν ενδιαφερόμεθα για τα θέματα της Εκκλησίας, γιατί δεν ξέρουμε τι θα πει Ορθοδοξία, τι θα πει πίστη. Δεν τα έχουμε αγαπήσει αυτά τα πράγματα όπως τα έχει αγαπήσει ο Άγιος Μάρκος. Και γι' αυτό είμαστε πάλι στον χώρο του συμβιβασμού. Δεν βαριέσαι, λέμε. Αγάπη να υπάρχει, μας λένε οι δεσποτάδες μας. Έτσι, να ενωθούμε όλοι, να γίνουμε όλοι μια εκκλησία, οι παπικοί, οι προτεστάντες, οι μονοφυσίτες, οι Ορθόδοξοι, όλοι μαζί. Η αλήθεια με το ψέμα, δηλαδή σαν ένα ποτήρι καθαρό νερό, να βάλεις και βρώμικο, να βάλεις και ακαθαρσίες, να βάλεις ό,τι κοπριά, ό,τι θες να βάλεις μέσα, ας πούμε. Αυτό θα πει να ενωθούν όλοι, έτσι, αυτό θα πει. Να καταλάβετε τι σημαίνει. Η Ορθοδοξία είναι η αλήθεια, είναι το καθαρό νερό. Και η άλλη είναι το βρώμικο το νερό, είναι ο βούρκος. Γιατί υπάρχει η αίρεση, η πλάνη, ο διάβολος. Μα αν είναι στο Χριστό με τον διάβολο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα που υπάρχει ο συμβιβασμός και ο συμβιβασμός δεν υπάρχει μόνο στα ανώτερα στρώματα αλλά και στα κατώτερα στρώματα. Ο λαός με την άγνοια που υπάρχει και με όλα αυτά που η νέα εποχή μας έχει φέρει δηλαδή στη ζωή μας, ώστε όχι μόνο να έχουμε άγνοια αλλά να μην έχουμε και διάθεση να μάθουμε για την αλήθεια. Να μην λέτε, αυτό είναι το κυριότερο. Ένας που έχει άγνοια και έχει διάθεση θα μάθει για την αλήθεια. Ένας που έχει άγνοια και είναι μπλεγμένος με όλα αυτά της νέας εποχής και της παγκοσμιοποιήσεως και τα οικονομικά που μας έχουν βάλει, γιατί και αυτά τα οικονομικά που μας έχουν βάλει μέσα σε αυτό το δρόμο τώρα πλέον οι μεγάλοι,
Για αυτό το λόγο έχει γίνει, για να γονατίσουμε, για να προσκυνήσουμε, για να αποδεχθούμε ακόμη και το σφράγισμα, ακόμη και τον Αντίχριστο. Ο οικουμενισμός, σας είπα προηγουμένως, θα μας οδηγήσει στον Αντίχριστο και στο σφράγισμα. Δηλαδή να προδώσουμε την πίστη μας, να αρνηθούμε το βάπτισμά μας με το σφράγισμα, η τελευταία σφραγίδα πάντοτε πιάνεται, όπως έχουμε πει, δεν πιάνεται η πρώτη, η τελευταία σφραγίδα. Αν η πρώτη είναι και η τελευταία, το βάπτισμά μας στο Σταυρό που πήραμε όταν βαπτιστήκαμε και το μύρωμα, και είναι η πρώτη και η τελευταία, είμαστε Ορθόδοξοι. Αν η τελευταία είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου, το όνομα του Αντιχρίστου και όλα τα υπόλοιπα που θα πάει για να παίρνουμε λεφτά από τις τράπεζες και όλα αυτά, αναιρείται η πρώτη. Ο οικουμενισμός λοιπόν θα μας οδηγήσει στη νέα εποχή, στην παγκοσμιοποίηση και στον Αντίχριστο. Και γι' αυτόν τον λόγο χρειάζονται επισκόπους οι οποίοι να τους κάνουν τα θελήματα. Περνάνε από εξετάσεις οι επίσκοποι σήμερα και επιλέγονται οι πιο ακατάλληλοι. Οι πιο αντίχριστοι, οι πιο προδότες, οι πιο συμβιβασμένοι, οι πιο ξεπουλημένοι, αυτοί γίνονται επίσκοποι σήμερα. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και δηλαδή ο άλλος είναι καλός επίσκοπος, καλός βεβαίως, πολύ καλός είναι. Πολύ καλός για να μας μιλάει για αγάπη, για προσευχή, για να κοιτάει ο καθένας τα προσωπικά του θέματα και όλα αυτά, να βοηθάει, να κάνει και συζήτηση ακόμη. Δεν τον πειράζει τον Πάπα και άλλους Ευρωπαίους αυτά τα πράγματα. Δεν τον πειράζει, τον πειράζει η πίστη. Να μην έχουμε στήριγμα τους Αγίους μας. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα βγάλουμε σήμερα και καινούριους Αγίους, οι οποίοι να συμβιβάζονται με τη νέα εποχή και με τον Αντίχριστο. Θα κάνουμε καινούριους. Οι παλαιοί Άγιοι ήταν αυστηροί. Ο Άγιος Μάρκος είναι αυστηρός. Ο Άγιος Μάρκος δεν θέλει κανένα συμβιβασμό. Όλες οι σύνοδες, λέει, όλοι οι πατέρες, όλοι οι Άγιοι, οι γραφές κλπ. Φεύγει, λέει, τους ετερόφρονας, λέει, παραγγέλουν και τις αυτών κοινωνίας αποδιείσταστε. Δηλαδή να φεύγουμε από την κάθε κοινωνία των αιρετικών, των δικών μας αιρετικών, όχι των ξένων, από τους ξένους έχουμε φύγει. Ο Άγιος Μάρκος έφυγε από τους δικούς μας. Γι' αυτό όταν γύρισε στην Κωνσταντινούπολη μετά δεν είχε εκκλησιαστική επικοινωνία ούτε με τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, ούτε με τους επισκόπους, ούτε με όλους αυτούς που ήθελαν να επιβάλλουν πλέον την ένωση. Δεν είχε εκκλησιαστική επικοινωνία. Ήταν και εκεί μόνος του με λίγους Ορθοδόξους. Και το κυριότερο ποιο είναι. Είχε αφήσει παραγγελία. Προσέχετε, λέει, γιατί καταλάβαινε, ήταν στο τέλος της ζωής του. Δεν θα έρθουν, λέει, αυτοί ούτε στην κηδεία μου. Αυτοί, λέει, που έχουν συμβιβαστεί, που έχουν υπογράψει, οι λατινόφρονες οι λεγόμενοι, όχι οι Λατίνοι, οι λατινόφρονες, αυτοί που φρονούν τα το Λατίνο, είναι Ορθόδοξοι δηλαδή, αλλά που έχουν λατινικά παπικά φρονήματα. Αυτοί που είχαν επιστρέψει λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη, άφησε εντολή στους μαθητές του να μην παρουσιαστούν, την έχουμε την επιστολή αυτή. Έτσι. Ούτε λέει στην κηδεία μου, ούτε στα μνημόσυνά μου, να μην φορέσει κανείς άμφια από αυτούς και να έρθει να με διαβάσει. Δηλαδή ήταν όπως λέει, είμαι χωρισμένος από αυτούς τώρα που ζω εκκλησιαστικά, είμαι χωρισμένος, έτσι θέλω να είμαι, λέει, και μετά το θάνατό μου. Και όσο λέει απομακρύνουμε από αυτούς, τους λατινόφρονες, τόσο λέει πλησιάζω στο Θεό. Αυτή ήταν η σκέψη και η διάσταση του Αγίου μας. Και έτσι σώθηκε η Ορθοδοξία μας. Έτσι. Πολλές φορές εκινδύνεψε η Ορθοδοξία. Μία από αυτές ήταν και στη σύνοδο της Φλωρεντίας και της Φεράρας που ο Άγιος Μάρκος, ο μονομάχος και πρόμαχος της Ορθοδοξίας μας, έσωσε τότε αυτή την κατάσταση και όσοι τον ακολούθησαν, έπεσε βέβαια η πόλη στους Τούρκους, αλλά δεν έπεσε στους παπικούς, η εκκλησία. Και πάλι οι παπικοί, και πάλι κατά τη διάρκεια της δουλείας μας, έστελναν εκεί φάλαγγες από Ισουίτες, μοναχικά τάγματα, για να αλοξοπιστήσουν το λαό. Γι' αυτό έχουν μείνει τα κατάλοιπα στην Κέρκυρα, στη Σύρο και αυτά κάποιες έτσι κοινότητες παπικών, οι οποίοι είναι μεν Έλληνες, αλλά νομίζουν αυτοί το ότι εμείς κρατάμε αυτή την παράδοση, είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς και βλέπεις, ας πούμε, στην Κέρκυρα σήμερα αρμόνια με εκκλησίες. Είναι που είχα από αυτά στη δουλεία. Στη δουλεία τότε είχαν έρθει εκεί και αλωνίζανε πάλι εκεί. Θέλανε να κάνουν τους Ορθοδόξους παπικούς. Αυτό λοιπόν που δεν το κατόρθωσαν τόσους χρόνους και με τις σταυροφορίες και με τώρα τη Σύνοδο της Φροντίας και της Φεράρας που ο Άγιος Μάρκος έγινε ώστε να ακυρωθεί αυτή η ένωση, έτσι. Όλα αυτά και μετά με τη δουλειά, στην καιρό της δουλειάς, θα το κατορθώσουν τώρα εν καιρό ειρήνης μη υπαρχόντων Ορθοδόξων. Μη υπαρχόντων Ορθοδόξων για να υπερασπιστούν όπως ο Άγιος Μάρκος ο μονομάχος και πρόμαχος της πίστεως. Μη υπαρχόντων λοιπόν Ορθοδόξων, θέλουμε ζωντανούς, δεν θέλουμε τους Αγίους για να υπερασπιστεί η Εκκλησία μας, έτσι θέλουμε ζωντανούς πατέρες, ζωντανούς Αγίους, ζωντανούς Ορθοδόξους για να υπερασπιστεί σήμερα η Εκκλησία μας. Μη υπαρχόντων λοιπόν αυτών,
στα έσκατα χρόνια που λέει και η προφητεία του Δανιήλ, ότι θα ιτηθούν οι Άγιοι, οι Χριστιανοί θα ιτηθούν. Και θα επικρατήσει έτσι ο Αντίχριστος το σφράγισμα και θα είναι μεμονωμένες οι περιπτώσεις των ανθρώπων που θα θέλουν τη σωτηρία τους, που δεν θα προσκυνήσουν το θηρίο, τον Αντίχριστο και το σφράγισμα και όλα αυτά. Θα είναι μεμονωμένοι ένας εδώ, ένας εκεί, ένας παρακάτω και θα περνάνε δύσκολα αυτοί όλοι και θα τους κοροϊδεύουν οι άλλοι. Λέει, πάει πάλι το σημάδι αυτό εκεί να πάει να πάρει τα λεφτά από την τράπεζα. Τόσες ευκολίες, τόσες εξυπηρετήσεις και εσύ κάθεσαι εκεί στο χωραφάκι σου μόνο σου και πεινάς και δυσκολεύεσαι και όλα αυτά. Δηλαδή θα υπάρχει και η ειρωνία από τους δικούς μας, από αυτούς οι οποίοι έχουν προσκυνήσει και θέλουν και εμείς οι άλλοι να γίνουμε οι ίδιοι με αυτούς. Αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός των εσχάτων. Όπως ο Άγιος Μάρκος λοιπόν είχε να πολεμήσει με τους δικούς του, αυτοί που ήταν δικοί του και πήγανε στη Φλωρεντία και Φεράρα για να νικήσουν δήθεν, έτσι ήταν οι δικοί του και έγιναν οι πεναντοί. Έτσι λοιπόν και σε εμάς τα έσχατα χρόνια θα γίνουν οι πεναντοί μας, οι συγγενοί μας, οι γνωστοί μας, όλοι αυτοί οι οποίοι θα μας βλέπουν να ακολουθούμε έναν διαφορετικό δρόμο, ένα δύσκολο δρόμο και έναν δρόμο που δεν μπορούν να το καταλάβουν. Για ποιο λόγο να στερείσαι, αφού μπορείς να πας στην τράπεζα, να πάρεις και εσύ τη σύνταξή σου, να πάρεις φάρμακα για τα παιδιά σου. Γιατί να στερείσαι? Για την πίστη του, λέει ο άλλος, για αυτά να μην προδώσω, να μην πω, τι είναι αυτά τα πράγματα σου, λέει ο άλλος, δεν θα καταλαβαίνω τίποτα. Ο Δεσπότης, ο Πατριάρχης, ο ένας, ο άλλος, ο παπάς εδώ, ο πνευματικός, οι αγιορείτες, οι πατέρες, όλα αυτά θα σου φέρνουν σύγχρονους πατέρες, σύγχρονους Αγίους σαν παραδείγματα. Όχι τους παλιούς Αγίους, οι παλιοί δεν θα μας κάνουν. Για να μπορέσουμε κι εμείς, ας πούμε, να υποκύψουμε, ξέρετε τι γινόταν μέσα στη Φλωρεντία και στη σύνοδο εκεί, στη Φλωρεντία και στη Φλωρεντία. Όλοι, ο Άγιος Μάρκος δεν ήταν σε κάποια στιγμή σιωπών και αργών. Έπαψε να μιλάω. Και πονούσε, λέει, μέσα το αργών. Πονούσε μέσα του για το κατάντημα των Ορθοδόξων, όχι των Παπικών, των Ορθοδόξων. Και οι Ορθόδοξοι τον κοροϊδεύανε. Τον κοροϊδεύανε, ο Βυσαρίων τον κοροϊδεύε και τα γραναφέρει στα απομνημονεύματά του ο Σιρόπουλος. Αυτός που διέσωσε όλα τα πρακτικά, τι έγινε και πώς ο Πάπας προσπαθούσε να εκβιάσει με την πείνα και αυτά τους Ορθοδόξους όλα για να υπογράψουν. Τα διέσωσε ο Σιρόπουλος και τότε λέει οι Ορθόδοξοι τον κοροϊδεύαν τον Άγιο Μάρκο. Και σε κάποια στιγμή στο Βυσαρίωνα, όταν του είπε ο Βυσαρίωνας ότι τρελάθηκε, είσαι τρελός παράφρονας, δαιμονισμένο τον είπε. Δαιμονάριο άνθρωπο, λέει, του λέει, είσαι, λέει, κοπέλη του Πάπα. Έγινες, λέει, δούλος, κοπέλη του Πάπα. Είπε ο Άγιος Μάρκος, μόνο αυτά. Και μετά ήταν, λέει, σιωπών και αργών. Σώπαινε με τη στάση του και πονούσε εσωτερικά. Και τι ήθελε ο Πάπας, παρά να υπογράψουν όλοι οι άλλοι, να υπογράψει ο Άγιος Μάρκος. Γιατί αυτός ήταν ο πρόμοχος της Ορθοδοξίας. Λέει, άμα πέσει, ας πούμε, το κάστρο αυτό, νικήσαμε, τότε θα έχουμε καταλάβει την Ορθοδοξία. Και γι' αυτό είπε μετά όταν είδε ότι δεν υπέγραψε ο Άγιος Μάρκος, Μάρκος ούχ υπέγραψε, επιήσαμε ουδέν. Δεν κάναμε τίποτα, λέει, αφού δεν μπορούσαμε να πείσουμε τον Μάρκο να υπογράψει, δεν κάναμε τίποτα. Έτσι λοιπόν και στα έσχατα χρόνια πρέπει να έχουμε παραδείγματα τους παλαιούς Αγίους, αυτούς που αγωνίστηκαν αντίον της πίστης, γιατί η πίστη μας πλέον κινδυνεύει. Η πίστη μας κινδυνεύει και στα έσχατα χρόνια, όπως τότε στον Άγιο Μάρκο, όπως και παλαιότερα στον Άγιο Αθανάσιο, στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, σε όλους τους πατέρες κινδύνευε η πίστη μας από κάποια αίρεση. Τώρα η αίρεση των εσχάτων καιρών ταιριάζει και με αυτά που βαδίζει η πολιτεία, την παγκοσμιοποίηση, την νέα εποχή και όλα αυτά τα πράγματα. Ο οικουμενισμός λοιπόν θα μας οδηγήσει εκεί, η αίρεση αυτή λοιπόν των εσχάτων ταιριάζει λοιπόν και με αυτά που θέλει η πολιτεία να επιβάλλει. Γι' αυτό θέλουν η πολιτεία, θέλει δικούς τους επισκόπους, ώστε να φέρει το λαό κοντά στα σχέδια και στα προγράμματα αυτά που θέλει η πολιτεία να επιβάλλει, και όχι η πολιτεία μόνο, οι άλλοι, μασόνοι, οι Εβραίοι και όλοι οι παγκόσμιοι αυτοί οι δικτάτορες. Γι' αυτό το λόγο να έχουμε τον Άγιο Μάρκο, αδελφοί μου, να έχουμε τον Άγιο Μάρκο και προστάτη και βοηθό στη ζωή μας και παράδειγμα. Κυρίως χρειαζόμαστε παραδείγματα σήμερα, γιατί δεν τα έχουμε από σύγχρονους πατέρες, χρειαζόμαστε τα παραδείγματα τουλάχιστον να έχουμε από τους παλαιούς πατέρες, οι οποίοι είναι ζωντανοί σήμερα, και εύχομαι να στέλνει την ευλογία του Άγιος και σε εσάς και στις οικογένειές μας και να μας φωτίζει στο αγαθό πάντοτε και στο ορθόδοξο. Να έχουμε την ευλογία του Αγίου Μάρκου. Ευχαριστούμε και τον Οδυσσέα, τον αδελφό μας που μας έδωσε την ευλογία εδώ, την ευλογία να γιορτάσουμε τον Άγιο εδώ και να πάρουμε ευλογία από τον Άγιο Μάρκο. Και να παρακαλέσουμε τον Άγιο να μας λυπηθεί που δεν είμαστε εμείς άξιοι σήμερα να κρατήσουμε τη σημαία της Ορθοδοξίας όπως την κράτησε αυτό.